Θα κλείσουμε με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση, 14η ζωντανή σύνδεση με Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή εκεί της Κνωσού και συγκεκριμένα στο πάρκο της Κνωσού, καθώς θα πραγματοποιηθεί μία ξεχωριστή βέβαια δράση, μία δράση καθαρισμού, εθελοντικού καθαρισμού, με φόντο και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάπως έτσι κλείνουμε, Εύη, σήμερα. Καλό σας απόγευμα εδώ από το πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο της Κνωσού. Ένα πάρκο το οποίο κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, όπως αυτή τη στιγμή κάνει. Είναι μια επιλογή που την κάνουν και οι ντόπιοι, αλλά και άνθρωποι που έρχονται και από το λίγο πιο πέρα, λίγο πιο έξω από την περιοχή της Κνωσού για να δουν, καθώς είναι ένα αρκετά όμορφο και περιποιημένο πάρκο. Θα είναι πιο όμορφο από αύριο, καθώς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής και η πρόεδρος, η κυρία Μάρα Παναγιωτάκη, έχουν αναλάβει μια ξεχωριστή δράση με σκοπό να καθαρίσουν και να ομορφύνουν ακόμα περισσότερο τον χώρο που αξιοποιούν και χρησιμοποιούν. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ο χώρος είναι πραγματικά πολύ φροντισμένος. Έχει πρόσφατα ανακαινιστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες και έχουμε μια ολοκένουργη παιδική χαρά, πιστοποιημένη και πολύ καλή. Φιλοξενούμε κατά καιρούς και της καραντίνας πάρα πολλές δράσεις, είτε παιδοκεντρικού χαρακτήρα, είτε πολιτιστικού, ψυχαγωγικού. Αύριο θα κάνουμε μια περιβαλλοντική δράση. Ελπίζουμε να μην έχουμε συνωστισμό. Η δράση δεν αφορά μόνο το πάρκο, φυσικά αφορά όλη την περιοχή της Κνωσού. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι να βοηθήσουν, να μην αφήσουμε ούτε το παραμικρό σκουπιδάκι. Επομένως, μέλη του πολιτιστικού συλλόγου αλλά και άνθρωποι οι οποίοι απλά θέλουν να έρθουν να συμμετάσχουν θα φέρουν τις δικές τους σακούλες. Υπάρχει έτσι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για να καθαριστεί ο χώρος. Στα υλικά μας βοήθησε πάρα πολύ η Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου. Μας προμήθευσε σακούλες, γάντια, μάσκες. Μας έδωσε να κάνουμε δώρο σακούλες πολλαπλών χρήσεων για ανακύκλωση. Κάποιους κάδους ανακύκλωσης, τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και όλοι οι κάτοικοι της Κνωσού, πολλοί, θέλω να πιστεύω ότι πολλοί θα συμμετέχουν. Εδώ να τονίσω παραπάνω, οι κάτοικοι της Πάνω Κνωσού είναι συνήθως πιο δυναμικοί σε αυτές τις δράσεις. Ώστε να φροντίσουμε την περιοχή μας, ίσως και με κάποια χορτοκοπτικά να μαζέψουμε χόρτα τριγύρω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και θα αναρτήσουμε και κάποιες ειδοποιήσεις, τις έχουμε φτιάξει με προσοχή, λίγες, για τηλέφωνα δημοτικών υπηρεσιών, για μηνύματα ανακύκλωσης. Το πιο όμορφο απ' όλα είναι ότι θα δώσουμε σε παιδιά χαρτόνια να ζωγραφίσουν και να γράψουν μηνύματα για το περιβάλλον και να τα αναρτήσουμε σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής για να το θυμίζουν σε όλους. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η δράση δεν θα μείνει μόνο στα όρια του πάρκου, αλλά όπως με ενημερώσατε, μπορεί ο καθένας να βγει και λίγο πιο έξω από το σπίτι του, να περιποιηθεί τον χώρο, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και ζούμε. Ακριβώς, και επειδή είναι τέτοιες οι συνθήκες με την πανδημία, δεν ρισκάρουμε μεγάλο συνωστισμό. Το σύνθημα είναι βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, καθαρίζουμε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά ή πάμε λίγο πιο πέρα, δεν μαζευόμαστε πολύ. Άλλωστε, αν ο καθένας βγει και καθαρίσει το χώρο έξω από το σπίτι του, η περιοχή θα καθαρίσει πολύ γρήγορα και εύκολα. Και να θυμόμαστε συνεχώς το περιβάλλον. Θα κάνουμε και μια συμπληρωματική δράση της τελευταίας στιγμής. Φίλοι έφεραν και μας προμήθευσαν από την Πάνω Κνωσό λουλούδια, τα οποία θα φυτέψουμε ίσως και σε κάποια παρτέρια εδώ στο πάρκο, ίσως και στην πλατεία της Πάνω Κνωσού, με την ευθύνη των κατοίκων να τα ποτίζουν όλο το καλοκαίρι. Και θα έχουμε και ανακύκλωση ρούχων. Το περιβάλλον το προσέχουμε σε κάθε επίπεδο. Έχουμε λοιπόν δωρεές ρούχων και θα στήσουμε πάνω ένα ανταλλακτικό μπαζάρ, χωρίς χρήματα, ένα πάρε δώσε ρούχων, όποιος θέλει να έρθει να δώσει, να αφήσει, να πάρει ό,τι χρειάζεται. Είναι μια συνολική δράση. Οπότε αύριο, αν κάποιος θέλει, μπορεί να φέρει κάποιο ρούχο το οποίο δεν χρειάζεται πια, δεν του κάνει, δεν του αρέσει και να πάρει κάποιο άλλο πίσω. Βεβαίως. Θα υπάρχουν ελεύθερα ρούχα, να πάρει όποιο θέλει, να αφήσει και να μην αφήσει. Και αν θέλει τώρα να φέρει το κλαδευτήρακι του, το σκαλιδάκι του και την καλή του τη διάθεση να έρθει να βοηθήσει, ακόμα πιο καλά.
Πόσο όμορφος χώρος, παγκόσμια... αυτό έχω να πω εγώ. Υποχρέωση όλων μας και των δημοσιογράφων και των φορέων και του πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης να διατηρήσουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου καθαρούς, που η αλήθεια είναι βέβαια με την πρώτη ματιά ένας καθαρός χώρος, ένα καθαρό πάρκο. Και να δώσουμε και χώρο και βήμα σε αυτές τις όμορφες και ξεχωριστές παιδικές φωνές. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι σχετικά καθαρός ο χώρος. Το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο γύρω από το χώρο. Και εδώ τώρα ένα αίτημα, μια παράκληση προς τις αρχές. Αν το πάρκο είχε μια χημική τουαλέτα, θα συμπληρωνόταν η ευτυχία μας. Γιατί δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, προσελκύει πολύ κόσμο, πολλά παιδιά. Ναι. Δυστυχώς όμως κάποια στιγμή υπάρχουν ανάγκες και αυτές καλύπτονται από τον τριγύρω. Από τον τριγύρω χώρο, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες στιγμές σκουπίδια, δυσοσμία. Ναι, αυτό θα ήταν ιδανικό να έχουμε. Να πάρουν μια πρωτοβουλία, δεν νομίζω να κοστίζει τώρα και πολύ αυτή η παρέμβαση. Βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Φιλοξενεί δεκάδες παιδάκια με τις οικογένειές τους, με τους γονείς τους. Δεν είναι κάτι να τοποθετήσουμε και μια χημική τουαλέτα. Υποθέτω, η κοινή λογική το λέει. Έτσι για να. Μάλιστα. Ναι, γιατί δυστυχώς στον περιβάλλοντα χώρο έχουμε πολύ περισσότερα σκουπίδια από αυτά που φαίνονται στο πάρκο. Γιατί μοιραία τώρα να κατανοήσουμε και την ανάγκη μιας οικογένειας με παιδιά, τι να κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι με καλή διάθεση και θέληση θα γίνουν όλα. Μάλιστα, εγώ βλέπω ότι αυτή ένας δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος δεν επηρεάζεται και πολύ από περιοριστικά μέτρα, από πανδημία, από κορονοϊό, από δύσκολες συγκυρίες. Όρεξη να υπάρχει, καλός προγραμματισμός και θέληση. Έτσι νομίζω και εγώ. Η καλή διάθεση είναι που μετράει. Και με προσοχή, με μάσκες, με αποστάσεις. Ακριβώς. Και με καλή διάθεση. Η καλή πρόθεση έχει σημασία. Μάλιστα. Και όλα γίνονται. Εύη, το φινάλε της σύνδεσης ανήκει σε σένα. Δεν θα μπορούσαμε νομίζω να μην κάνουμε ωραίτερο φινάλε της τηλεοπτικής εβδομάδας, βλέποντας τόσο χαρούμενες παιδικές φατσούλες να απολαμβάνουν ένα σημείο της πόλης που δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερο για να έρθει κάποιος εδώ, μόνο καλή διάθεση για να περάσει όμορφα το απόγευμά του. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Παναγιωτάκη. Εγώ σας καλή ευχαριστώ. Επιτυχία. Και εύχομαι κάποια στιγμή να σας δούμε και στην παιδική χαρά της Πάνω Κνωσού. Βέβαια. Έχουμε βέβαια. Μια μικρή πλατείτσα. Πιο μικρή, ακόμα δεν έχει αναπλαστεί, ελπίζουμε να γίνει, αλλά και εκεί κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε πάνω και κάτω, οπότε. Βέβαια, να είστε με το καλό καλά. Να σας δούμε και εκεί, εύχομαι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσύ. Τελευταία ζωντανή σύνδεση.